είχαμε στο μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον εδώ σαν Κρήτη, στο, ίσως το 60, ίσως και παραπάνω, καλή καρπόδεση. Ήταν σε μια πολύ καλή φάση αρχές της χρονιάς τα ελαιόδατρα. Είχαμε λοιπόν μια καλή καρπόδεση που δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται να τελειώσει καλά και να έχουμε τις ποσότητες λαδιού που περιμένουμε. Αυτό που σας είπα και πριν από λίγο για τα μπέλια, η παρατεταμένη ξηρασία των 2 ετών και το ότι η καλλιέργεια είναι στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, που αυτό σημαίνει ότι το 80% της έκτασης που καλλιεργείται αυτή τη στιγμή με ελιά δεν αρδεύεται. Εξαρτάται στο 100% από το τι θα κάνει ο καιρός. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση τώρα με ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχω ζήσει τουλάχιστον εγώ, και η ελιά είναι σε μια πολύ κακή φάση, δηλαδή είναι λίγο πριν να τελειώσει εντελώς ο καρπός. Ο καρπός είναι πολύ μικρός με τις παρατεταμένες ζέστες, εάν συνεχίσει έτσι δεν θα μπορεί να διορθώσει κιόλας. Θα πηγαίνει δηλαδή αύριο μεθαύριο, ο παραγωγός θα ραβδίζει και δεν θα έχει ούτε τη σωστή περιεκτικότητα σε λάδι. Δηλαδή εκεί που μέχρι τώρα πηγαίνανε 5 κιλά καρπού, 1 κιλό ελαιολάδου, ίσως να πάνε 10, ίσως να πάνε 15 κιλά καρπού και 1 κιλό ελαιόλαδο, ή στη διαφορετική περίπτωση θα έχουμε και ξερά ελαιόδεντρα. Το είδαμε και αυτό το τελευταίο διάστημα, είδαμε ελαιόνες που ξεραίνονται ολοκληρωτικά, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ξερασία. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει εκεί, ότι ο καιρός θα αρχίσει να δροσίσει λίγο, να κάνει κάποιες πρώιμες βροχές, διότι αλλιώς δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου καλή εικόνα. Το μόνο καλό που έφερε αυτός ο καύσωνας ήταν ότι σε συνδυασμό με τη δακοκτονία που γίνεται από την περιφέρεια Κρήτης έχουμε καλύψει, εξαλείψει στο 100% τον δάκο. Δεν έχουμε δηλαδή ποιοτικά προβλήματα από το κομμάτι του δάκου. Αλλά σας είπα, είναι ένα καλό και 1000 κακά.